Σας ακούμε. Υποψήφιος βουλευτής με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Και είστε μεταπτυχιακός φοιτητής, ιστορικός, μέλος της Επιτροπής Αποκατάστασης της Μνήμης του Παντελή Μπουλιόπουλου. Έναν αγωνιστή, τον οποίο τον τιμούμε και εμείς εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο με την προτομή του. Λοιπόν, πέστε μας δύο λόγια για τι ακριβώς γίνεται, πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση και αν σήμερα οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την Πρωθυπουργία μας λένε την αλήθεια ή δυστυχώς για ακόμη μια φορά άλλα λέμε και άλλα θα κάνουν όταν εκλεγούν. Ασφαλώς. Να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια πρώτα απ' όλα για την οργάνωσή μας. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, κατεβαίνει, που φέτος κατεβαίνει έτσι στις εκλογές της 21ης Μάης σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού τροτσκισμού της Τέταρτης Διεθνούς και έχει μια τεράστια ιστορία για το ελληνικό εργατικό κίνημα, όπως αναφερθήκατε και εσείς πριν, από το ιδρυτικό μας στέλεχος είναι ο Παντελής Πουλιόπουλος, που έχουμε καταφέρει εκεί πέρα και με την Επιτροπή Αποκατάστασης της Μνήμης του Παντελή Πουλιόπουλου να αποκαταστήσουμε εκεί πέρα το μνημείο του ήδη από το 18, και βρισκόμαστε και σε συζητήσεις έτσι και με τους τοπικούς φορείς αλλά και με συγγενείς του ίδιου του Πουλιόπουλου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο την ανάδειξη του έργου του στην πόλη και αυτό που πραγματικά του αξίζει, έτσι, να καταξιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού εργατικού κινήματος. Τώρα, όσον αφορά για αυτά που με ρωτήσατε, εμείς ως ΟΚΔΕ αυτό που βλέπουμε για τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση είναι ότι μπροστά μας έρχονται δύσκολες μέρες. Όλα τα μεγάλα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, διαγωνίζονται για το ποιοι θα φέρουν μια κυβέρνηση σταθερότητας. Βέβαια, αυτή η σταθερότητα, να εξηγήσουμε ότι είναι μια κυβέρνηση σταθερότητας με σταθερά το τιμόνι, με νέα νεοφιλελεύθερα αντιλαϊκά μέτρα, με νέες επιθέσεις απέναντι τα εργασιακά, που θα παροξύνει ακόμα περισσότερο τις επιθέσεις γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις. Βρίσκονται και όλες αυτές οι εκλογές υπό τη σκιά του εγκλήματος των Τεμπών, που ακόμα είναι ενωπές οι μνήμες για τον χαμό των σχεδόν 60-57, αν δεν κάνω λάθος, συνανθρώπων μας, έτσι, στο βωμό του ιδιωτικού. Και κάποιων αγνοούμενων, γιατί υπάρχουν και αγνοούμενοι οι οποίοι δεν ξέρουμε πόσοι είναι και... Ασφαλώς, έτσι όπως τα λέτε, είναι και αρκετές δεκάδες και οι αγνοούμενοι, και ακόμα δεν έχουμε δει κανένας απολύτως να τιμωρείται για αυτό εδώ το έγκλημα. Η πολιτική ευθύνη, τέλος πάντων, σημαίνει απλά παρετούμε από ένα ψηφοδέλτιο και μετά παρετούμε από μία θέση, έτσι, από έναν υπουργικό θόκο, και μετά από λίγες μέρες κατεβαίνω πάλι σε υποψηφιότητα. Αλλά η ευθύνη δεν είναι μόνο, όπως προσπαθούν να μας πούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, του σταθμάρχη ή του οποιοδήποτε άλλο, είναι κατά βάση πολιτική ευθύνη όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων που με τις ιδιωτικοποίησεις και τα λοιπά έχουν ισοπεδώσει, έτσι, όλες αυτές τις δομές του δημοσίου και προσπαθούν να τα ξεπουλήσουν σε ιδιώτες εν μία νυχτή έναντι πινακίου φακής. Κύριε Καρβούνη, τα μνημόνια όμως δεν λέγανε ότι κόψτε χρήματα από τα νοσοκομεία, κόψτε χρήματα να μην λειτουργούν τα τρένα, γιατί τα τρένα είχαν πάρει και χρήματα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, για να φτιαχτούν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αυτά χαθήκανε, δεν ξέρω πού πήγαν τα λεφτά. Είναι γνωστό το που πήγαν αυτά τα λεφτά. Έχουν φροντίσει όλες αυτές οι μνημονιακές κυβερνήσεις και με προεξέχουσα την τελευταία κυβέρνηση που έχει αποδειχθεί ότι είναι η χειρότερη των τελευταίων χρόνων, να βολέψει μέτερους και φίλους με απευθείας αναθέσεις, με λεφτά δωράκια σε ιδιώτες, φίλους και συνεργάτες κτλ. Η δημόσια δωρεάν υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση έχουν βρεθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των νοσοκομείων δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό φάνηκε και στην πανδημία. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όχι ότι επειδή φταίνε οι εργαζόμενοι, όπως προσπαθεί η κυβέρνηση και όλοι οι υπόλοιποι μνημονιακοί να μας πείσουν πως πρέπει να αξιολογηθούν γιατί δεν είναι καλοί εργαζόμενοι, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Είναι χαρακτηριστικό στην πανδημία
μειώθηκαν σε δύο διαδοχικούς χρόνους από τον προϋπολογισμό, μία 800 και μία 600 εκατομμύρια, ενώ είχαμε την πανδημία και πέθαναν τόσος κόσμος και χάσαμε και 40.000 συνανθρώπους μας. Έπειτα, αυτές εδώ πρώτα απ' όλα οι κυβέρνησεις του Μητσοτάκη προωθεί τώρα, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν, μαζικά τους πληστηριασμούς και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα βρεθούν στον δρόμο, προκειμένου, ας το πούμε, να, για 1.000 και για 2.000 ευρώ χρέη, αντί να προστατεύσουν, ας το πούμε, την πρώτη κατοικία, αυτοί διαγωνίζονται στο ποιος θα τα ξεπουλήσει στα φαντ και στους ιδιώτες. Ναι, αλλά οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας χρωστάνε περίπου στα δάνεια 18 εκατομμύρια, εκτός τα 340 που χρωστάει το κόμμα. Και παράλληλα τα κουρέματα τα οποία γίνονται σε υπουργούς και σε ιδιοκτήτες εφημερίδων, συγκροτημάτων, 80%, ενώ 15.000 ευρώ αν χρωστάει ένας πολίτης δεν γίνεται κούρεμα, του παίρνουν το σπίτι. Ακριβώς, αυτό είναι η αστική ταξική δικαιοσύνη, είναι ένα κράτος έκτακτης ανάγκης, εμείς αυτό το λέμε ως ΟΚΔΕ, είναι ένα κράτος έκτακτης ανάγκης το οποίο μέσα από τα ΜΑΤ και τα δικαστήρια παίρνει καθαρά ταξικές αποφάσεις ανάλογα με την τσέπη, ανάλογα με το που ανήκεις πολιτικά, αν είσαι αστικό επιτελείο ή αν είσαι ένας απλός εργαζόμενος, ένας στοχός, υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις. Γι' αυτό κατεβαίνουμε και σε αυτές τις εκλογές, ή ένας από τους λόγους που κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές είναι για να μπορέσουμε να καταγγείλουμε όλες αυτές τις πολιτικές της λιτότητας, όλες αυτές τις πολιτικές, ας το πούμε, των ιδιωτικοποιήσεων, της φτώχειας, της ακρίβειας που έχει ισοπεδώσει τα λαϊκά νοικοκυριά, αποτελεί μια έμεση μείωση μισθών με τους λογαριασμούς τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε, για να καταγγείλουμε προφανώς όλα τα αντεργατικά και αντισυνδικαλιστικά εκτρώματα όπως του νόμου Χατζηδάκη, που ποινικοποιεί έτσι την απεργία, καταργεί το οχτάρο, και προφανώς έτσι και να καταγγείλουμε και τη φιλοπόλεμη πολιτική της κυβέρνησης αυτής, αλλά και τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, που μας μπλέκουν όλο και πιο βαθιά έτσι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά και μας οδηγούν και στην απειλή μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία. Προφανώς πάνω σε αυτά τα δεδομένα, η ΟΚΔΕ καλεί τον κόσμο να μαυρίσει όλα αυτά τα εκβιαστικά μαγειρέματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, για να φτιάξουν μια τέτοια κυβέρνηση σταθερότητας. Πρέπει να απαλλαγούμε από όλους αυτούς, να τους μαυρίσει, να τους μαυρίσουμε όλοι μαζί, και αυτούς και τα πολιτικά τους δεκανίκια, τα ακροδεξιά δεκανίκια διάφορα τώρα έχουν βγει, έχει υπάρχει μια πανθερμία σε αυτόν τον χώρο, και τώρα Ελληνική Λύση, οι εθνικιστές τύπου Κασιδιάρη, Εμφιετζόγλου και τα ρέστα, να πούμε ότι δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λύσεις με λόγια στη Βουλή. Εδώ θέλει να πούμε και δύο σημεία, ας το πούμε, για το ΚΚΕ και για το ΜέΡΑ25. Δεν μπορεί το ΚΚΕ να εμφανίζεται ως ένα κομμουνιστικό κόμμα και ταυτόχρονα στις σημαντικές κινητοποιήσεις των τεμπών να μην βάζει, ίσα ίσα να κάνει τα πάντα για να μην μπει με τίποτα το ζήτημα των εθνικοποιήσεων των τρένων, να λιβανίζει ακόμα τις ελληνικές δικτατορίες, να προσπαθεί μέσα στο εργατικό κίνημα να διασπάσει, να διαιρέσει και να προσανατολίσει όσο περισσότερο γίνεται, ας το πούμε, τους αγώνες, να ψαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού με τα περίφημα κυριαρχικά δικαιώματα και να ψηφίζει αυτό και αν ήταν, ας πούμε, το επίδομα τροπής των 600 ευρώ για τους ένστολους, μόλις λίγες μέρες αφού του έχει δεχθεί δολοφονική επίθεση ο 17χρονος Ρωμά, έτσι, ο Φραγκούλης στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβρη. Και για το ΜέΡΑ25 να πούμε δύο λόγια. Είναι και αυτό ένα αστικό κόμμα το οποίο πλασάρεται σαν ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, ο οποίος μας λέει ότι πρώτη φορά ρήξη, αλλά καμία ρήξη δεν θα μπορέσει να υπάρξει χωρίς σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, χωρίς την ενίσχυση αγώνων. Είναι ένα σχηματισμός ο οποίος τώρα μπροστά στις εκλογές παίζει και τα ρέστα του από το πρωί μέχρι το βράδυ στα social media και στα κανάλια κτλ. Και προωθεί μόνο σύγχρονες τεχνοκρατικές λύσεις, χωρίς σύγκρουση με το ίδιο το σύστημα, και προφανώς έχει μαζέψει όλους τους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς. Έχει κάνει μια ανοιχτή αγκαλιά έτσι για όλους αυτούς. Οπότε σπέρνει συνειδητά αυταπάτες και δεν πρέπει καμία ψήφος να κινηθεί ούτε έτσι και στο ΚΚΕ και στο ΜέΡΑ25. Για τις υποκλοπές, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς γίνεται? Θα δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, γιατί τους παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των στρατευμάτων, του στρατεύματος, τους ανθρώπους που συμμετείχαν στα εξοπλιστικά προγράμματα, και
τους πολιτικούς από όλους τους χώρους, δεν ξέρω πώς τελικά είναι αυτοί. Κοιτάξτε, όσο και το θεωρούμε απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί μόνο αυτούς που βγήκε, έχει παρακολουθήσει όλη την Ελλάδα. Έχουν βγει και καταγγελίες και για τον Μητσοτάκη αλλά και για την προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα, ότι παρακολουθούσε συνδικαλιστές, αγωνιστές, άτομα τα οποία συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Αν παρακολουθεί τους συνέτερούς του και τους πιο έμπιστους πολιτικούς του συνεργάτες, μπορείτε να φανταστείτε τι έχει κάνει σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό το πράγμα εμείς το λέμε ότι είναι μια χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα, μια διακυβέρνηση εντελώς αντιδραστική έτσι και καταπιεστική ως προς τον κόσμο, που έχει καταλύσει και έχει καταργήσει κάθε θεμελιώδης δημοκρατικό δικαίωμα και ελευθερία. Και προφανώς δεν πιστεύουμε ότι οι ίδιοι τους θα κινήσουν καμία τέτοια διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει σε τόσα μα τόσα σκάνδαλα και την ίδια κιόλα στιγμή, ας το πούμε, τα βάζουν σε ένα ντουλάπι και έχει κλείσει η υπόθεση για πάντα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για να μπορέσει να υπάρχει μια ουσιαστική ενίσχυση των αγώνων αλλά και μια ουσιαστική προστασία όλων των θεμελιωδών δημοκρατικών και ελευθεριών, δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας, αυτό θα γίνει με το να μπούμε σε μια διαδικασία να ενισχύσουμε τους αγώνες, να ενισχύσουμε τις κινητοποιήσεις και να τιμωρήσουμε στην πράξη όλες αυτές τις προηγούμενες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Εμείς οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι, εφαρμόζοντας έτσι και ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας που θα βάλει φρένο και στις ιδιωτικοποιήσεις, θα βάλουμε πλαφόν στις τιμές των βασικών αγαθών, θα παλέψουμε ενάντια στην ακρίβεια, στους πληστηριασμούς, τη φτώχεια, την ανεργία, βάζοντας στο επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων. Για να τα πετύχουμε προφανώς όλα αυτά, ως όμως το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τους αγώνες, τους χώρους δουλειάς, τις γειτονίες, τα σχολεία, τις σχολές. Οι αγωνιστές μας, τις οργάνωσες κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδος, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, σε όλους τους μικρούς ή μεγάλους αγώνες, με όπλα έτσι τη διαδήλωση, την κατάληψη και την απεργία. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει να ενισχύσουμε έτσι ακόμα περισσότερο τους αγώνες με αποφασιστικότητα και διάρκεια, να ανασυγκροτήσουμε το εργατικό κίνημα και να προχωρήσουμε, ας το πούμε, να ενώσουμε όλους τους επιμέρους αγώνες σε γενική πολιτική απεργία. Δεν σπέρνουμε αυταπάτες. Αυτές οι χούντες με κοινοβουλευτικό μανδύα δεν αλλάζουν με λόγια στη Βουλή. Αυτές πέφτουν με ταξικούς αγώνες, εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Μόνο έτσι οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει οτιδήποτε έχουν κατακτήσει, ας το πούμε, την ιστορία του εργατικού κινήματος. Και να πω και δύο-τρία σημεία, επειδή φαντάζομαι δεν έχουμε πολύ χρόνο, για τα βασικά μας αιτήματα έτσι, για το επόμενο διάστημα. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να νικήσουμε με μια επαναστατική αριστερά, με μια αριστερά επαναστατική. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι φτωχοί, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, να προχωρήσουμε σε άμεση πάυση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, να βγούμε από το ΝΑΤΟ και να διώξουμε τις βάσεις των Αμερικανών, να μην εμπλεκόμαστε άλλο στους διάφορους πολέμους. Αντιθέτως, να προωθήσουμε το διεθνισμό και την κοινή πάλη έτσι, των λαών και των εργαζομένων ενάντια στον πόλεμο, να πάρουμε τον πλούτο από τους καπιταλιστές για να προχωρήσουμε σε μια γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας δωρεάν παιδείας, υγείας και ασφάλισης, να επιβάλλουμε πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά, ο μισθός στα μέσα του μήνα τελειώνει με αυτόν τον πληθωρισμό και με αυτή την ακρίβεια. Να εθνικοποιήσουμε προφανώς την ενέργεια, τις συγκοινωνίες, το νερό, τις τράπεζες και τις τομείς κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο και χωρίς καμία αποζημίωση στους ιδιώτες, και να αντιμετωπίσουμε την ανεργία με ένα πραγματικό πρόγραμμα δημοσίων παραγωγικών επενδύσεων. Για να μην όμως νομίζει κανείς ότι αυτά εδώ θα γίνουν απλά με μία ψήφο, εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται μια κοινωνική ανατροπή. Χρειάζεται μια άλλη δομή εξουσίας, μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, όπως λέμε εμείς στην ΟΚΔΕ, που θα στηρίζεται στους αγώνες και στην αυτοοργάνωσή μας, που θα λειτουργεί με εκπροσώπους αιρετούς και ανακλητούς και θα ανοίξει το δρόμο για τον σοσιαλισμό. Αυτός πρακτικά είναι ο αγώνας της ΟΚΔΕ, γι' αυτό κατεβαίνουμε και στις εκλογές, για να προπαγανδίσουμε αυτό το πρόγραμμα, για να ακουστούμε απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και να
κάνουμε ξεκάθαρο το ότι υπάρχει λύση μέσα από τους αγώνες, μέσα από τις καθημερινές ταξικές μάχες που έχουμε να δώσουμε, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί και οι νέοι, και να στηρίξουν έτσι την όγδοη στις εκλογές της 21ης Μάη, αλλά όχι μόνο να μείνουμε σε μια ψήφο και μια στήριξη. Εμείς τους καλούμε να έρθουν να παλέψουν μαζί μας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που αυτή είναι και η μοναδική χρήσιμη επιλογή. Κύριε Καρβούνη, σας εύχομαι καλή επιτυχία, ό,τι το καλύτερο, και το πιο σημαντικό είναι ότι οι πολίτες πρέπει να σηκωθούν από τον καναπέ να ψηφίσουν όλοι. Αλλά να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, αρκεί να πάνε να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να έχουμε 35% αποχή. 35% αποχή είναι το ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει με 33-34. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε μόνο μία πρόταση, ένα σχόλιο για την αποχή. Η αποχή δεν πρόκειται να δώσει καμία λύση. Δεν υδρώνει κανένας άμα δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Ίσα-ίσα. Τι καταφέρνουν όλα τα μεγάλα κόμματα, ας το πούμε, τα οποία αυτή τη στιγμή παλεύουν για να βγουν πρώτη δύναμη και να βγουν κυβέρνηση. Αυτοί ενισχύονται από την αποχή του κόσμου, γιατί αυγατεύουν έτσι τα ποσοστά τους. Δηλαδή τα διπλασιάζουν. Άμα έχεις 50% αποχή και έχεις πάρει 14%, κατευθείαν αυτό το πράγμα γίνεται 28. Οπότε ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι δυνάστες μας και αυτοί που μας έχουν καταστρέψει τις ζωές, το μέλλον και την αξιοπρέπειά μας. Οπότε ως ΟΚΔΕ αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει ενεργά να μπούμε στη μάχη, όχι μόνο των εκλογών, αλλά της καθημερινής ενασχόλησης με την πολιτική για τη ζωή και το μέλλον μας, γιατί όσο την αφήνουμε στα χέρια όλων αυτών των νεοφιλελεύθερων κομμάτων και αστικών και μνημονιακών κομμάτων, οι ζωές μας μόνο θα καταπαραθρώνονται και τα δικαιώματά μας θα τα βλέπουμε να φεύγουν ένα προς ένα μέσα από τα χέρια μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρβούνη. Γεια σας.